Γεια μας, γράφει η βρετανική εφημερίδα Guardian και προσθέτει πως όταν φτάνει στην Ελλάδα ο χειμώνας, οι ντόπιοι στρέφονται στο Ρακόμελο. Το παραδοσιακό ζεστό ποτό της Κρήτης που ανέθρεψε γενιές και γενιές και μάλιστα όχι μόνο για λόγους γευστικού σερβιρίσματος, αλλά και για λόγους υγείας, καθώς στο παρελθόν οι παλαιότεροι το χρησιμοποιούσαν ευρέως για τους πόνους του λαιμού ή ακόμη και για το συνάχι. Παραδοσιακά ήταν το ποτό που το χρησιμοποιούσαν σε αρρώστιες, σε μια γρήπη, σε μια ίωση. Ένα ρακομελάκι και τέλος. Ποιος διαδίδει τη ραγή, διαδίδει το ρακόμελο και όλα τα παράγωγά του. Πώς σας φαίνεται που βραβεύτηκε ανάμεσα στα 10 καλύτερα στον κόσμο ζεστά ποτά? Καιρός ήταν. Κάποια στιγμή να αναδείχτουν αυτά τα προϊόντα. Είναι γνωστό σαν παραδοσιακό ποτό και στα σπίτια και σε μαγαζιά, οπουδήποτε. Τώρα που έχει γίνει μόδα, έχει γίνει ρεύμα. Ακόμα καλύτερα. Ο Guardian αναφέρει ότι το ρακόμελο φτιάχνεται με τσίπουρο, γαρίφαλο, κανέλα και μέλι, ζεσταίνοντας τα υλικά και προσθέτοντας φλούδα πορτοκαλιού, σημειώνοντας ότι το ποτό είναι δυνατό και σερβίρεται σε ποτήρι σφινάκι. Μάλιστα, προτείνει ως ιδανικό μέρος για να απολαύσει κανείς το ρακόμελο την περιοχή του Ψηρή. Με τους κριτικούς πάντως, όπου τσίπουρο να λένε ότι το καλύτερο και παραδοσιακό ρακόμελο φτιάχνεται με την κριτική ρακή και όχι τόσο πολλά αρωματικά, παρά μόνο κανέλα, εξηγώντας ότι τα αρώματα της κριτικής ρακής αναδύονται καλύτερα όταν δεν υπάρχουν πολλές προσμίξεις. Είναι ένα πολύ νόστιμο ποτό, γευστικό. Πλέον είναι πολύ in στην νεολαία. Το καταναλώνουμε συνεχώς. Συνηθίζεται στο σπίτι, αλλά κυρίως έξω το πίνουμε. Έχω δοκιμάσει πολλές φορές και όταν είμαι κρυωμένος και πολλές φορές έχουμε έρθει να πιούμε εδώ. Έχει γίνει λίγο της μόδας, ε? Ναι, αμέ. Κάτι τέτοιο μας έφτιαξε ο Νίκος σε καφενείο ή καλύτερα ράκο καφενείο στην περιοχή των Μυρών. Θα βάλουμε τη ραχή μας, μία κουταλιά μέλι, ανά 100 ml ρακής. Και ένα ξύλο κανέλας. Γενναία η κουταλιά. Έτοιμο το ρακομελάκι μας. Γεια μας. Πλέον είναι πολύ, πολύ βαθιά στην κατανάλωση. Το πίνε αξιωτή. Τα υπόλοιπα χειμωνιάτικα ποτά που ξεχώρισε ο Guardian ήταν ένα γεωργιανό ντόπιο κονιάκ που το φτιάχνουν σχεδόν σε όλα τα χωριά της χώρας, μια μπύρα που σερβίρεται ζεστή με κανέλα, μέλι, λεμόνι, γαρίφαλο και κάποιες φορές πορτοκάλι στην Πολωνία, ένα δανέζικο κρασί με γαρίφαλο, κανέλα, αμύγδαλα και σταφίδες, μείγμα μαύρης μπύρας με σέρι ή πόρτο αναψυκτικά και μπαχαρικά από τη Σουηδία, μαύρο τσάι με ρούμι από την Αυστρία, καφέ, γάλα, βανίλια, μοσχοκάριδο, κανέλα, γαρίφαλα που είναι το αγαπημένο ποτό της Χιλής και επιπλέον το καψαλισμένο πτερύγιο ψαριού που το βάζουν οι Ιαπωνέζοι σε ένα ποτήρι ζεστό σάκε, ζεστό ποτό με μύρτιλο, κίμινο ή γλυκόριζα στην Ισλανδία και τέλος ζεστός μιλίτης με μπαχαρικά για τους Άγγλους. Κριτικό παραδοσιακό. Φτιάχνετε μόνο στα καφενεία και στα σπίτια? Και στα σπίτια. Κυρίως το χειμώνα, ε? Συνήθως το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι σερβίρεται και στους τουρίστες. Είναι πολύ καλό για τον τόπο μας, νομίζω. Που βραβεύτηκε. Ναι, γιατί είναι ένα παραδοσιακό ποτό του τόπου μας και το διαφημίζει. Το ρακόμελο πάντως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας και όχι μόνο στο νησί, καθώς ακόμη και έτοιμα σκευάσματα κυκλοφορούν στην αγορά, με τα γευστικότερα πάντως να παραμένουν εκείνα που φτιάχνονται στο νησί, ακόμη και στα σπίτια που συνοδεύονται από τους ξηρούς καρπούς του χειμώνα όπως τα καρύδια και τα σταφυροστράγαλα ή ακόμη και με δροσερά φρούτα για την ολοκλήρωση ενός δείπνου. Πίνεται και παγωμένο και ζεστό. Εμείς το σερβίρουμε ζεστό. Το έχω δει και συσκευασμένο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και με τη νέα διάκριση του ρακόμελου πάντως έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό η ανταπόκριση εντός και εκτός συνόρων, με πολλούς να θεωρούν ότι τα παραδοσιακά υλικά όπως η ρακή ή αλλιώς τσικουδιά και όχι τσίπουρο έχουν μπροστά δυναμική και πάλι πορεία, καθώς ήδη κυκλοφορούν και παραλλαγές του ρακόμελου, ακόμη και σε παγωμένη έκδοση για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Παρασκευάζεται πλέον και σε κάβες μπορείτε να το βρείτε και σε πολλά άλλα σημεία μπορείτε να το βρείτε, παγωμένο κυρίως όμως. Γιατί είναι πιο, πώς να σας το πω, πιο γευστικό αν είναι το πιο παγωμένο. Βγάζει, καταλαβαίνεις τα υλικά περισσότερο.